Ένας από τους πρωταγωνιστές στην κατάκτηση του πρωταθλήματος για το Χαϊδάρι, ο Γιώργος Παλιγιώργος, είναι κοντά μας. Γιώργο, με τα δικά σου γκολ, τα κρίσιμα γκολ, το Χαϊδάρι βρέθηκε εδώ στον Μπαράζ, δεν πέτυχε σήμερα γκολ. Υπερπροσπάθεια από όλους σας, κατακτάτε το πρωτάθλημα απέναντι στο μεγάλο φαβορί του ομίλου. Τα συναισθήματά σου? Πραγματικά δεν μπορώ να τα περιγράψω, ούτε στο πιο τρελό μου όνειρο δεν το πίστευα. Έχουμε κάνει όλη τη χρονιά υπερπροσπάθεια. Δηλαδή, μιλάμε, είμαστε όλοι μικροί σε ηλικία, οι περισσότεροι πέρα από τα στόπερ. Δεν είναι απερίγραπτο. Δηλαδή, νιώθω ευχαρίστηση, νιώθω ικανοποίηση, νιώθω όλα μαζί αυτή τη στιγμή. Από τη στιγμή που χάθηκε το παιχνίδι του πρώτου γύρου και μείνετε αρκετά πίσω στη βαθμολογία, πίστευες ότι μπορείτε να επανέλθετε? Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν είμαι και ο κατάλληλος ψυχολογίας παίχτης, αλλά οι συμπαίχτες με βοήθησαν και σήμερα μείναμε πίσω στο σκορ, το πιστέψαμε, το γυρίσαμε όλοι μαζί, προσπαθήσαμε, χάσαμε πέναλτι, 1002, το πήραμε, είμαστε ευτυχισμένοι. Τι χαρακτηρίζει το Χαϊδάρι σαν ομάδα και πετυχαίνει ανατροπές, γυρνάει δύσκολα παιχνίδια και κατακτάει το πρωτάθλημα στο πιο δύσκολο όμιλο? Αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι είμαστε οικογένεια πραγματικά. Δηλαδή, όλοι βοηθάμε ένας τον άλλον, μικροί, μεγάλοι, δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις με κανέναν, τσακωμοί. Αυτό μας ενώνει. Όλοι μαζί προσπαθούμε, τα καταφέρνουμε. Το πήραμε, το σηκώσαμε. Η συνέχεια στα Μπαράζ? Η συνέχεια εννοείται ότι θα παρουσιαστούμε σοβαροί. Εννοείται, απλά ήταν ένα δύσκολο μάτσο, χαρήκαμε. Τώρα προχωράμε, πάμε δυνατά, θέλουμε την κατηγορία. Ευχαριστούμε πολύ.